Προχωράμε σήμερα σε αυτή τη συνέντευξη τύπου, θέλοντας να αναδείξουμε τις ραγδαίες εξελίξεις στον κλάδο του εμπορίου, να δημοσιεύσουμε καταγγελίες συναδέλφων μας από χώρους δουλειάς, να προβάλλουμε το διεκδικητικό πλαίσιο της Ένωσης Υπορυπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης. Με βάση αυτό το πλαίσιο, σκοπεύουμε να εντείνουμε τη δράση μας στο επόμενο διάστημα, ώστε να μην πληρώσει και αυτή την κρίση ο εργαζόμενος λαός ή εμποροϋπάλληλοι. Μετά από 2 μήνες καραντίνας και με το σύνολο των επιχειρήσεων του κλάδου να είναι ανοιχτές, βρισκόμαστε μπροστά σε μια πρωτοφανή και πολύ καλά οργανωμένη επίθεση στο σύνολο των δικαιωμάτων μας, σε έναν ακόμα γύρο ξεχαρβαλώματος κατακτήσεων που έρχεται να ακολουθήσει εκείνος της περίοδου της δεκαετούς καπιταλιστικής κρίσης, αλλά και του περάσματος στη λεγόμενη ανάπτυξη. Το γεγονός που είτε σε κρίση, είτε σε ανάπτυξη, είτε μέσω καραντίνας, είτε με χαλάρωση των μέτρων ανοιχτής, τα σπασμένα καλούνται να τα πληρώσουν σταθερά εργαζόμενοι, δείχνει πως τα μέτρα που πάρθηκαν μέσω των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου το τελευταίο διάστημα ούτε έκτακτα είναι, ούτε προσωρινά. Ήρθαν για να μείνουν, όπως έμειναν και όλοι οι αντεργατικοί μνημονιακοί νόμοι της προηγούμενης δεκαετίας. Μέσα στην καραντίνα έγινε ακόμα πιο εμφανές σε όλο το λαό πόσο ακριβές είναι το σύνθημα των ταξικών σωματείων, πως χωρίς εμάς γρανάζι δεν γυρνά. Τον αντικατάστατο ρόλο που παίζουν από τη μία οι εργαζόμενοι σε κάθε τομέα, στην υγεία, την καθαριότητα, την εφοδιαστική αλυσίδα και σε αυτόν του εμπορίου και ιδιαίτερα το σούπερ μάρκετ, για να λειτουργήσει η κοινωνία. Από την άλλη, φάνηκε πόσο παρασυρτικός είναι ο ρόλος των μεγάλων μονοπωλίων, των μεγάλων επιχειρήσεων, που με την πρώτη απειλή για μείωση κερδών τους, ούτε καν την εμφάνιση δηλαδή ζημιών, απέτυχαν νέες φοροελαφρύνσεις, νέες επιδοτήσεις από το κράτος, νέα προνόμια. Βρήκαν ευκαιρία να προωθήσουν συνολικά την ατζέντα τους για να γίνει ακόμα φθηνότερη, ακόμα πιο ευέλικτη η εργασία χιλιάδων με σκοπό να θωρακίσουν τα κέρδη τους. Μέσα στην καραντίνα, ιδιαίτερα με την πανελλαδική μέρα δράσης στον χώρο των σούπερ μάρκετ στις 15 Απρίλη, αναδείξαμε τα ελληπή μέτρα προστασίας της υγείας των εργαζόμενων, τη βαθιά κρατικοποίησή τους στους χώρους δουλειάς. Ενδεικτικά να αναφέρουμε τα εξής. Σε κανένα σούπερ μάρκετ δεν υπήρχαν επαρκή μέτρα για την προστασία της υγείας τόσο των εργαζόμενων όσο και των καταναλωτών. Σε καταστήματα των διαφημιζόμενων καλύτερων εργοδοτών όπως το Σκλαβενίτι ή και το Μασούτι, πολλοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να αγοράσουν μόνοι τους αντισηπτικά και μάσκες προστασίας, με δικά τους δηλαδή έξοδα. Στην αποθήκη του Λίτλ, η διοίκηση αρνήθηκε να προχωρήσει σε απολύμανση του χώρου. Σε καμία αποθήκη δεν έγινε απολύμανση, ενώ μιλάμε για χώρους με μεγάλο συνοστισμό, με μεγάλο αριθμό εργαζόμενων. Υπήρξαν πολλές περιπτώσεις που ύποπτα κρούσματα αποκρύφθηκαν, όπως το Σκλαβενίτι ή στα ΑΒ Βασιλόπουλος ή και αλλού. Υπήρξε άρνηση μέσω και εκβιασμών για να δοθούν άδειες ή ιδιωτικούς σκοπούς σε εργαζόμενους γονείς, ενώ για τους συναδέλφους μας με προβλήματα υγείας που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, μετά το τέλος του Απρίλη μπήκε το θύλημα ή γυρνά στη δουλειά σου ή πάρε άδεια αναποδοχών. Τα όποια μέτρα πάρθηκαν σε καταστήματα είναι αποτέλεσμα της αγανάκτησης των εργαζόμενων, της πίεσης που ασκήθηκε από το σωματείο πανελλαδικά, αλλά εδώ και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέσα στο τελευταίο δίμηνο, τα μονοπόλια στον κλάδο του εμπορίου και το σούπερ μάρκετ συγκεκριμένα είδαν αύξηση τζίρου πάνω από 30%. Πραγματικά ξεπέρασαν κάθε ρεκόρ κερδοφορίας. Πώς όμως έγινε πράξη αυτό που λέμε, ότι με μια φωνή μας λέει η κυβέρνηση, μας λένε και εργοδότες και εξυπολιμμένη ηγεσία της ΓΕΣΕΚ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης, πως άμα πάει καλά η επιχείρηση κερδίζει και εργαζόμενος. Τώρα λοιπόν που τα σούπερ μάρκετ γύρισαν στην κανονική κερδοφορία τους, το έκτακτο προσωπικό που είχε προσληφθεί από την περίοδο της καραντίνας γυρίζει στην ανεργία, αφού είχαν πιάσει δουλειά ακόμα και με συμβάσει 45 ημερών, και αυτό παρά το γεγονός πως όλα τα καταστήματα του σούπερ μάρκετ υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού και πριν την πανδημία. Από το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που έβγαλαν οι καπιταλιστές στον χώρο του σούπερ μάρκετ, μόνο το τελευταίο δίμηνο οι εργαζόμενοι μοιράστηκαν κάποια ψίχουλα και αυτά με μορφή διατακτικών επιταγών, ακόμα δηλαδή ακόμα και τα πολυδιαφημιζόμενα μπόνους που είπαν ότι πήραν οι εργαζόμενοι θα τα ξοδέψουν αποκλειστικά οι συνάδελφοι μέσα στα σούπερ μάρκετ. Και από αυτά τα μπόνους αποκλείστηκαν όσοι συνάδελφοι έλειπαν με αναρτητικές άδειες εκείνο το δίμηνο, με άδειες που στη συντριπτική πλειοψηφία αφορούν σε κατέματα μέσα στους χώρους δουλειάς, ακόμα και με άδειες εγκυμοσύνης. Την ίδια περίοδο και μέχρι και σήμερα, χιλιάδες εργαζόμενοι στα εμπορικά καταστήματα μπήκαν σε αναστολή των συμβάσεών τους. Κλήθηκαν να ζήσουν με το επίδομα των 800 ευρώ, όσοι είναι ακόμα σε αναστολή θα πληρωθούν με 534 ευρώ στις αρχές Ιούνιου. Αυτό σημαίνει πως ολόκληρες οι οικογένειες έχουν μείνει χωρίς εισόδημα για ένα μήνα.
Σε πολλούς εργαζόμενους με συμβάσει ορισμένου χρόνου έχει ανακοινωθεί πως θα απολυθούν μόλις περάσουν 45 μέρες. Ενώ είναι χιλιάδες και εργαζόμενοι που δουλεύουν εποχιακά σε καταστήματα επίπλων, παιχνιδιών κτλ. Που έχουν μείνει κυριολεκτικά στον αέρα. Από τις περιοδίες και τις εξορμήσεις του σωματείου μας, αλλά και από καταγγελίες συναδέλφων, φαίνεται πως τα μέτρα για την αποφυγή συνωστισμού έχουν μείνει έξω από τις πόρτες των πολυκαταστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, πολλοί εργαζόμενοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής, βρίσκονται εδώ και μήνες σε συνεχή ανασφάλεια για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Σε πολλά καταστήματα, στα Practiker για παράδειγμα ή στα Media Markt, αλλά και αλλού, οι εργαζόμενοι που έχουν επιστρέψει θέσεις τους καλούνται να ανταποκριθούν σε συνθήκες ασφυκτικής ενδεικτικοποίησης. Το ίδιο ισχύει και για τον όμιλο Inditex, όπως για παράδειγμα τα Zara ή τα H&M, αλλά και στον όμιλο Φουρλή, όπως είναι τα IKEA. Δηλαδή, οι συνάδελφοι είναι ακόμα σε αναστολή. Στα Practiker, μέσα από αλχημίες για το ποιο είναι το ωφέλιμο εμβαδόν του καταστήματος, επιτρέπει να κυκλοφορούν συνολικά 950 πελάτες και εργαζόμενοι. Μιλάμε για τεράστιο αριθμό. Στο Νότος, ο ίδιος διευθυντής, με περίσσιο θράσος, μας είπε πως δεν γίνεται έλεγχος για το πόσο κόσμος μπαίνει, αφού επιτρέπονται 96 άτομα σε κάθε όροφο. Η ίδια κατάσταση επικρατεί και στα περισσότερα μεγάλα εμπορικά ή για παράδειγμα στα Leroy Berlin. Στα άτυπα και σε άλλα πολυκαταστήματα δεν έχει εξασφαλιστεί ούτε ο φυσικός εξαιρισμός, ούτε και ο έλεγχος των συστημάτων κλιματισμού για την ασφάλεια των εργαζόμενων και των πελατών. Στα Honda Center έγινε προσπάθεια να περάσει μειωμένο ωράριο στους εργαζόμενους κατά 2 ώρες. Μετά την άμεση παρέμβαση του σωματείου μας, το παράδειγμα μέτρο πάρθηκε πίσω. Αυτό αποδεικνύει ποιος παρανομεί. Τόσο στην καραντίνα, όσο και σήμερα, πολλοί εργαζόμενοι αλλάζουν πόστο για να επανδρώσουν τα e-shop που δουλεύουν σε χώρους πρόχειρα οργανωμένους και χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας. Είχαμε και μια τελευταία ενημέρωση, μόλις πριν 20 λεπτά, ήρθε ενημέρωση του Κανελόπουλος, μάλιστα θα είναι ανοιχτός και τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Αποδεικνύοντας ότι το βασικό μέλημα και των εμπορικών καταστημάτων είναι τα κέρδη τους, η κερδοφορία του σκιτζίρι τους και όχι η προστασία από τον ιό για τους εργαζόμενους και τους πελάτες, ούτε φυσικά το ζήτημα των αποφευθεί ο συνωστισμός. Μπροστά μας έχουμε μια περίοδο που όλες οι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου, όλες οι εντεργατικές μεθοδεύσεις θα ξεδιπλωθούν στο σύνολο των χωρών. Ιδιαίτερα ξεχωρίζεται το πρόγραμμα συνεργασία, όπως το ονόμασαν στην κυβέρνηση, η θεσμοθέτηση δηλαδή της εκπεριτροπής εργασίας για χιλιάδες εργαζόμενους, η δουλειά για ακόμα περισσότερους εργαζόμενους με το καθεστώς μερικής απασχόλησης. Με βάση το συγκεκριμένο πρόγραμμα, οι εργοδότες μπορούν μονομερώς να θέσουν το 50% των εργαζόμενων μιας επιχείρησης σε εκπεριτροπής εργασία για άσκο το 50% του εργάσιμου χρόνου και επομένως να πληρώνουν το μισό μισθό. Από το υπόλοιπο μισθό, το κράτος τα πληρώνει από τα δικά μας ουσιαστικά λεφτά, βγαλμένα από χρόνια φορολογίας, μέχρι το 30%. Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο εργαζόμενος θα χάνει 20% του εισοδήματός του. Και επειδή αυτό θα ισχύσει για τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, λες και δεν μπορούσαν να κάνουν τη μερική απασχόληση που σπάει κόκκαλα και στον κλάδο μας ακόμα πιο μερική, βρήκαν την ευκαιρία να παγώσουν τη μετατροπή των συμβάσεων από μερική σε πλήρους απασχόληση τώρα, ακριβώς αυτόν τον λόγο. Το πόσο προσωρινά είναι τέτοιου είδους μέτρα φαίνεται από το γεγονός πως η κυβέρνηση μπορεί να ανανεώσει και μετά τις 30 Σεπτέμβρη τη συγκεκριμένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αλλά και από το ότι το πρόγραμμα απομονομαζόμενο SURE της Ευρωπαϊκής Ένωσης που χρηματοδοτεί το συγκεκριμένο πρόγραμμα του κυβερνήσεως θα είναι σε ισχύ τουλάχιστον μέχρι το 2022. Από την πρώτη στιγμή όμως το σωματείο μας έβαλε μπροστά τα αιτήματα για την προστασία της υγείας των εργαζόμενων. Αναδείξαμε την ανάγκη να μην πληρώσουν για μια ακόμα φορά οι εργαζόμενοι. Με εξορμήσεις, περιοδίες, συμβολικές κινητοποιήσεις, συσκέψεις σε χώρους δουλειάς, αλλά και με ηλεκτρονικά μέσα προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε να μην μείνει κανένα συνάδελφος μόνος του απέναντι σε αυτή την επίθεση του κράτους και της εργοδοσίας. Μέσα από αυτή τη διαδικασία πετύχαμε νίκες. Πάρθηκαν μέτρα για την εξασφάλιση προστασίας των εργαζόμενων και των συναδέλφων μας. Εν μέσω πανδημίας ανακλήθηκαν μεθοδεύσεις που χτυπούσαν τα εργασιακά δικαιώματα. Γνωρίζουμε καλά πως είμαστε στην αρχή αυτής της νέας επίθεσης, εν μέσω μιας καινούργιας οικονομικής κρίσης, που ο κορονοϊός όμως την έφερε μια ώρα νωρίτερα. Δεν χωράει καμία αναμονή. Δεν μπορούμε να δείξουμε εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση που ονόμασε επιτυχία το γεγονός πως δεν κατέρευσε το σύστημα υγείας χάρη στην πειθαρχία που έδειξε ο λαός στις συμβουλές των υγειονομικών. Είναι ενδεικτικό πως σήμερα οι συνάδελφοι υγειονομικοί που προσελήφθησαν μέσα στην πανδημία δεν έχει ξεκαθαριστεί από ποιο κονδύλι θα πληρώνονται. Μπροστά σε ένα πιθανό δεύτερο κύμα της πανδημίας, τα νοσοκομεία είναι ακόμα φυγμένα. Δεν μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη στους εργοδότες μας που θυμούνται πως είμαστε μια οικογένεια όταν κινδυνεύουν τα κέρδη τους,
και που θέλουν να βάλουμε πλάτη για μια ακόμη φορά για να συνεχίσουν το μεγάλο φαγωγό τη δικιά μας δουλειά. Η Ένωση Εμποριοπαλλήλων Ομού Θεσσαλονίκης καλεί όλους τους εργαζόμενους να παλέψουν με βάση το σύστημα των ταξικών σωματείων για την Πρωτομαγιά. Δεν πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά. Ιδιαίτερα καλούμε τους συναδέλφους των σούπερ μάρκετ να παλέψουν σήμερα για πλήρη απασχόληση, οχτάωρο, με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και όχι δωροπιταγές φιλοδορήματα. Καλούμε τους συναδέλφους στα εμπορικά καταστήματα να μην δεχτούν να μπει κανένας εργαζόμενος σε περιτροπή εργασίας. Μόνιμη και σταθερή δουλειά, οχτάωρο πενθήμερο για όλους. Ο επόμενος μήνας θα αφιερωθεί σε καμπάνια εγγραφών, ιδιαίτερα των νέων εργαζόμενων στο σωματείο μας. Στην αλληλεγγύη, σε όσους εργαζόμενους έχουν ανάγκη μετά και τη νέα αντεργατική λέλαπα. Σχεδιάζουμε από σήμερα κινητοποιήσεις σε εμπορικά καταστήματα και σούπερ μάρκετ για να αναδείξουμε το πλαίσιο της πάλης μας. Ιδιαίτερα ξεχωρίζουμε. Στις 3, 4 και 5 Ιούνιου θα οργανώσουμε τριήμερο δράση του σωματείου στις αποθήκες των μεγάλων σούπερ μάρκετ. Στις 11, 12 και 13 Ιούνιου οργανώνουμε τριήμερο δράση του σωματείου στα εμπορικά κέντρα και εμπορικά καταστήματα στις πόλεις. Συμμετέχουμε στην κινητοποίηση των φορέων και σωματείων της πόλης μας στις 30 Μάη, το Σάββατο δηλαδή, στις 10.30 το πρωί, στο Δημαρχείο Παύλου Μελά, ενάντια στην καύση καρκινογόνων απορριμμάτων από το Τιτάν. Την Κυριακή 21 Ιούνιου, τέλος, το απόγευμα, θα οργανώσουμε λαϊκό ρεμπέτικο γλέντι στη Νέα Παραλία.